Στις εκδοχές που ακούσαμε πριν, που περιπλέκουν αυτή την ιστορία και πάντα μιλούν για το μυστήριο. Εσείς παρακολουθείτε την υπόθεση από την αρχή, τα καταλάβατε όλα τούτα. Ακούσαμε και εκείνη τη σημαντική μαρτυρία ενός φίλου ιερέα που τον επισκεπτόταν συχνά στο Άγιο Όρος, και όχι μόνο αυτό, αλλά ακούσαμε από αυτήν τη συνομιλία που είχε ένα δύσκολο. Ο ήχος δεν ήταν τόσο καθαρός. Ότι ο ίδιος ο ιερομόναχος, ο Χαράλαμπος, επικοινωνούσε μαζί τους, επικοινωνούσε με τον ιερέα φίλο αυτόν σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσα από το Άγιο Όρος. Και μάλιστα σε κάποια στιγμή συγκράτησα και αυτό που είπε και η κυρία, η σύζυγος του ιερέα, ότι την τελευταία φορά, λέει, Σάββατο χάθηκε, λέει, Τετάρτη είχε επικοινωνία μαζί μας. Και έκανε εντύπωση το γεγονός ότι δεν τους ρώτησε πότε θα έρθετε στο Άγιο Όρος. Ενώ πάντα στην επικοινωνία που είχαν τους ρωτούσε πότε θα έρθετε, γιατί τους περίμενε. Ήταν η μόνη φορά που δεν έθεσε αυτό το ερώτημα από Χαράλαμπος μέσα από το Άγιο Όρος. Αλλά, κύριε Χατζηφώτη, πάντως η μαρτυρία αυτή νομίζω ότι έρχεται να επιβεβαιώσει την εικασία, ένα ενδεχόμενο που διατυπώσαμε εξ αρχής της εκπομπής, ότι δεν πρέπει να εξετάζουμε μόνο την προς τη θάλασσα κάθοδό του, αλλά και την προς τη μεριά των βουνών. Και δεν είναι μόνο οι σκητές, υπάρχουν καλύβια, υπάρχουν απομακρυσμένες παράγκες. Μπορεί κάπου να βρήκε και να πήγε. Δηλαδή υπάρχουν αγνοούμενοι κατά κάποιο τρόπο στο Άγιο Όρος. Να πήρε των οματιών του που λέει κανείς μέσα στο Άγιο Όρος. Είναι οι άφαντοι. Υπάρχουν και πολλοί μύθοι στο Όρος για αυτούς οι οποίοι έχουν εξαφανιστεί και δεν εμφανίζουν. Δεν το θέτω σε αυτή τη βάση. Πάντως μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο της προς τα μέσα φυγής του. Ναι, αλλά δεν μπορούμε. Εσείς τον ξέρετε τον ιερέα, ξέρετε ποιος μπορεί να είναι. Αν ξεκινείτε σε ένα κελί κάπου, δεν μπορώ να το αποκλείσω. Θα μπορούσε, τον ξέρετε τον ιερέα. Το ξέρετε ποιος είναι, έτσι. Θα μπορούσε δηλαδή να ξέρει κάτι παραπάνω και να. Γιατί μίλησε και για ένα λαμπάκι. Δηλαδή θα είχαμε και ένα ντοκουμέντο τώρα. Κάει και το λαμπάκι ενώ εμφάνιζε τις φωτογραφίες που είχε τραβήξει από κάποιες σκήτες που είχε εντυπωσιαστεί ο ίδιος φοβερά τον τελευταίο καιρό. Το ακούσατε που το είπε. Άρα αυτό είναι σημαντικό. Να δούμε μόνο για μισό λεπτό. Ο Γρηγόρης. Να πούμε κάτι. Γρηγόρης, πού είναι, σε ποια περιοχή είναι. Μήπως μπορούμε να έχουμε μια επαφή, γιατί. Μηχανιώνα, στη Μηχανιώνα, το ξέρετε. Έχουμε κάτι για τις Μηχανιώνα, τηλέφωνο. Δεν έχουμε. Δεν έχουμε τηλέφωνο, όχι στη Μηχανιώνα, δεν έχουμε. Ξέρετε, γιατί το λέω, άμα σ' ακούει ο ίδιος ο ιερωμένος, που ξέρει, τώρα ας μην αναφέρουμε εμείς περισσότερες λεπτομέρειες, θα σεβόμαστε το ότι θέλει να είναι, ότι θέλει να είναι μακριά από αυτήν την ιστορία. Αλλά εφόσον τίθεται αυτό το ερώτημα και εφόσον βλέπουμε τώρα έτσι όπως οδηγούμεθα, ότι μπορεί και αυτό το ενδεχόμενο να αυτή η εκδοχή να είναι επικρατέστερη, γιατί να μην μας πάρει και να μας πει σε ποιες σκήτες πήγαν. Αν δεν θέλω να επιτρέψεις κάτι αυτό το θέμα. Σε ποιες σκήτες πήγαν. Υπάρχουν ορισμένες σκήτες οι οποίες έχουν και μεγάλη έκταση και ζωντάνια κτλ. Όπως είναι η νέα σκήτη της Αγίας Άνης μαζί με τη μικρά Αγία Άννα και η σκήτη των Καψοκαλυβίων. Αλλά υπάρχουν και ορισμένες άλλες οι οποίες έχουν πάρα πολύ λίγες καλύβες. Υπάρχουν πολλές σκήτες στο Άγιο Όρος. Γι' αυτό δεν μπορούμε να βγάζουμε συμπεράσματα εύκολα. Γι' αυτό η έρευνα πρέπει να ολοκληρωθεί. Και σου υπόσχομαι το ταχύτερο να έρθω σε επαφή με τον ηγούμενο, να ειδούμε από τον ηγούμενο, γιατί τον γνωρίζω πολύ καλά, να ειδούμε την θέση του μοναστηριού επίσημα. Επαναλαμβάνω ότι λυπούμε ότι σήμερα δεν μπόρεσα λόγω της απομένωσης των Χριστουγέννων να έχω την επαφή. Τώρα που μιλάμε για σκήτες και που εγώ κάνω την έκκληση αυτή στον ιερέα, τον φίλο που μας μίλησε πριν και που είναι πολύ σημαντική η μαρτυρία του, γιατί μην ξεχνάμε ότι η ελπίδα δεν πεθαίνει ποτέ. Όχι ότι πεθαίνει τελευταία, εγώ λέω ότι δεν πεθαίνει ποτέ. Από εκεί και πέρα, εφόσον επισκέφθηκε μαζί με τον Χαράλαμπο τις σκήτες που τον είχαν εντυπωσιάσει με αποτέλεσμα να τις απαθανατήσει σε φακό και να καεί το λαμπάκι, άρα ξέρει πού πήγαν. Πήγαν μαζί σε κάποιους χώρους που είχε εντυπωσιαστεί από αυτούς και τους ήξερε. Γιατί μαζί πήγαιναν σε σκήτες. Γιατί να μην μας πει πού, πώς, τι και να γίνει μια έρευνα από τους συγγενείς, τους άντρες που θα μπουν μέσα να ψάξουν. Έτσι δεν είναι. Ο μόνος που μπορεί να βοηθήσει είναι ο ιερωμένος που μαζί του πήγε σε σκήτες. Αλλά με πληροφορούν ότι είναι ένα σημαντικό τηλέφωνο και θα παρακολουθούσα να έχουμε και τη σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη. Κάποιου ιερέα που τον γνώριζε πάρα πολύ καλά και μας μιλάει για σκήτες. Να ακούσουμε. Καλημέρα σας στον αέρα, είστε και καλή χρονιά. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, πατέρα. Τηλεφωνώ από Θεσσαλονίκη είμαι. Θεσσαλονίκη, ναι, να πάμε στη Θεσσαλονίκη εμείς. Ναι. Γνώρισα τον Ιωακήμ τότε. Ναι. Το 1980, τον ήμουν γύρω στα 11-12 ετών. Ναι. Οι συζητήσεις περί μοναχισμού